Λοιπόν, μία πολύ εύκολη και απλή μανιταρόπιτα θα κάνω σήμερα. Νομίζω φαίνεται, έχω πολλά μανιτάρια. Έχω και το καταήφι. Ξεκάθαρο. Μέσα λοιπόν στο καταήφι θα βάλω τυρί. Αυτό τι θα κάνει, θα δώσει μία τελείως διαφορετική αίσθηση στην πίτα μας, γιατί θα γίνει πολύ τραγανή και αρκετά τυρένια. Ξεκινάμε τα μανιτάρια. Δυνατή φωτιά. Όχι αυτό το μάτι, το δίπλα. Θέλω πολύ δυνατή φωτιά για να πάρει και λίγο χρώμα, να πάρει και λίγο γεύση. Αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε φτάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία για να ρίξουμε τα μανιτάρια. Σημαίνει πως το τηγάνι είχε μέσα υγρασία και τώρα το νερό κάνει παφ παφ. Μπατήσατε. Αλλά δεν πειράζει, εγώ θα τα ρίξω. Λοιπόν. Α, πολύ σημαντικό, δεν σας το είπα. Τα μανιτάρια πρέπει να είναι πολύ λεπτά κομμένα. Κρεμμύδι ξερό, ένα. Κομμένο και αυτό σε λεπτές φέτες, φεγγαράκια, έτσι. Μαζί με ένα πράσο. Το κόβω στη μέση, λεπτοκομμένο κι αυτό. Μια σκελίδα σκόρδο. Πάει πάρα πολύ το σκόρδο με το μανιτάρι, όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλατίζω. Ρίχνω μέσα το πράσο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά και περιμένω να μαγειρευτεί η γέμιση. Μέχρι τότε πρέπει να ετοιμάσω το καταήφι. Οπότε αφήνω τη γέμιση να μαγειρευτεί για περίπου 15 με 20 λεπτά. Μία συσκευασία καταήφι. Πρέπει να το χτενίσουμε που λέμε. Μπορώ να λαδώσω τα χέρια μου και επειδή το πιάνω συνέχεια, περνάει το λάδι στο καταήφι και μετά δεν χρειάζεται να ρίχνω λάδι από πάνω. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο πιο τραγανό, ψήνεται σωστά ουσιαστικά. Εγώ όμως δεν θα βάλω λάδι σε αυτή τη συνταγή, γιατί θα βάλω μέσα στο καταήφι το τυρί. Έχω ένα κίτρινο τυρί, ένταμ, γκούντα, ό,τι βρείτε. Γύρω στα 100 γραμμάρια. Και ένα σκληρό τυρί, ή γραβιέρα, ή παρμεζάνα, πολύ λίγο, μια κουταλιά της σούπας. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω για τη βάση της πίτας, η οποία θα γίνει πάρα πολύ τραγανή και θα έχει την αίσθηση του τυριού του ψημένου λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, που όμως αρέσει σε όλους μας. Χτενίζω το καταήφι μέχρι να τραβήξει όλο το τυρί μέσα του. Σε ένα ταψί. Ξεκινάω να μοιράζω το καταήφι. Και αφού το απλώσω καλά, δεν θέλω να έχει πάρα πολύ ύψος, γιατί θα βάλω και από πάνω καταήφι. Ρίχνω λίγο τυρί ακόμα. Την αφήνω να κρυώσει. Δεν πρέπει να είναι ζεστή. Θα γίνει κάπως έτσι. Δεν πρέπει να είναι ζεστή η γέμιση, γιατί μπορεί να πανιάσει το καταήφι. Λίγο καταήφι ακόμα. Λάδι στα χέρια μου, ανακατεύω καλά. Απλώνω καλά, να κλείσω όλη την επιφάνεια της πίτας. Θα βάλω και λίγο τυρί από πάνω. Την πατάω. Θέλω να γίνει σφιχτή. Και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Αντίσταση πάνω και κάτω, όσο πιο χαμηλά μπορώ. Μέχρι να πάρω το κατάλληλο χρώμα. Θα το καταλάβει. Πάλι θα καώ. Άου. Ιδανικά θα πρέπει την πίτα να τη βγάλουμε από το σκεύος για να μην μπανιάσει από κάτω, γιατί δημιουργείται ατμός και μαλακώνει το καταήφι. Θέλω να δείτε από κάτω. Που έχει λιώσει το τυρί, έχει περάσει μέσα στις ίνες από τον καταήφι, το έχει κάνει ακόμα πιο τραγανό και σίγουρα πιο λαχταριστό, επειδή έχει μέσα τυρί. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ η γέμιση, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Ήθελα να δείξω αυτή τη συνταγή για να φανεί η χρήση του καταϊφιού
σε αλμυρές Παρασκευές. Και το ότι βάζουμε μέσα το τυρί το κάνει ακόμα πιο τραγανό και σίγουρα πιο απολαυστικό. Εβίβα! Για τη μανιταρόπιτα με καταΐφι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς πάνω και κάτω αντίσταση. Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και λίγο ελαιόλαδο προσθέτουμε τα μανιτάρια, το κρεμμύδι, το πράσο και το σκόρδο κομμένα σε λεπτές φέτες. Αφού σοταριστούν τα λαχανικά, χαμηλώνουμε τη φωτιά και περιμένουμε να μαγειρευτεί η γέμιση για 15 λεπτά. Ρίχνουμε στο καταΐφι κανάκι τα τυριά. Χτενίζουμε το καταΐφι με τα δάχτυλά μας για να πάνε τα τυριά παντού. Απλώνουμε το καταΐφι σε ένα ταψί. Ρίχνουμε τυρί και απλώνουμε από πάνω τη γέμιση. Αφρατεύουμε λίγο ακόμα το καταΐφι με λίγο λάδι στα δάχτυλά μας και κλείνουμε με αυτό την πίτα. Πασπαλίζουμε με τυρί και πατάμε την επιφάνεια της πίτας καλά με ένα άλλο ταψάκι για να γίνει σφιχτή. Ψήνουμε χαμηλά στο φούρνο μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η πιο τραγανή μανιταρόπιτα είναι έτοιμη. Καλή επιτυχία!